16 Ιουνίου 2024. Θέατρο Βράχων Βύρωνα. Εκεί ο Θανάσης Παπακοσταντίνου δίνει την σχεδόν τελευταία του συναυλία. Αποχαιρετά για λίγο ή πολύ τη λαοθάλασσα που παρασέρνεται από τις μουσικές του αναζητήσεις και δίνει τέλος στη διονυσιακή περίοδο. Μια νύχτα θα έρθει από μακριά, πράγμα να μάθαν αέρας πεκλειβάνες. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράγμα να μάθαν μόλις τώρα να σάνες. Μετά από αρκετά χρόνια συναυλιών φορτισμένα με μια απρόσμενη ανταπόκριση και αγάπη, φτάνει στο τέλος της η διονυσιακή περίοδος. Αν και όταν επιστρέψω, το Απολώνιο στοιχείο θα υπερτερεί, ανακοίνωνε το Φεβρουάριο. Και να που ήρθε η στιγμή να σβήσει τα φώτα της σκηνής, όχι όμως της κονσόλας, αφού θα συνεχίσει να γράφει και να δισκογραφεί. Ψεύνει στη Σίμωνο πέτρα και ακούγεται στον Άδη. Όλα αυτά τα χρόνια θα στέκεται λιτός στη σκηνή, θα μιλά για τις φωνητικές ανεπάρκειές του, όπως πολλές φορές θα δηλώσει, με μόνα του λούσα, τους στίχους και τις νότες του, τα τραγούδια του. Τα μονοπάτια σβήνει, βαφτίζεται στην έρημο και γίνεται ζυμού. Οι στίχοι, η μουσική του, με ή χωρίς τη φωνή του, θα καταδικαστούν σε ένα αέναο ταξίδι στον χρόνο, εκεί όπου η λύθη έχει δώσει τη θέση της στην αθανασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Με ένα κράμα λαϊκής, ροκ και παραδοσιακής ελληνικής μουσικής και τη χαρακτηριστική του φωνή, θα γεμίζει τους συναυλιακούς χώρους. Τους ίδιους συναυλιακούς χώρους που σήμερα αποχαιρετά, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό. Αυτό που έκανα δηλαδή να ασχοληθώ με τα τραγούδια, εντάξει, ήταν μια ανάγκη που δεν μπορούσα να την ελέγξω. Αντιλήφθηκα όμως ότι το έκανα για τη δικιά μου την ύπαρξη, για να μπορέσω να σταθώ όρθιος σε αυτό το κακοτράχαλο δρόμο που είναι η ζωή, έτσι. Άρα, εν ολίγης, η δημιουργία είναι μια εγωιστική διαδικασία. Αυτό που το λέω συνέχεια, αυτό που στεφανώνει την ανθρώπινη ύπαρξη είναι η θυσία, παιδιά. Και εγώ δεν ένιωσα ότι θυσίασα κάτι, έτσι. Οπότε, κρατήστε τα τραγούδια και εμένα ξεχάστε με. Θα κάνει όμως μία εξαίρεση και θα ανέβει σύντομα στη σκηνή για δύο μεγάλες συναυλίες τον Οκτώβριο για ενίσχυση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023. Και έπειτα θα αναμένουμε μέχρι να ακούσουμε ξανά να μας υποδέχεται και να λέει. Δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό. Τα δάκρυα μου δεν σας λένε κάτι. Λοιπόν, διηγηθείτε μου τι έγινε εδώ. Να βρω ξανά του μνημείου.